Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο έναν εκλεκτό επιστήμονα και πολύπειρο σε θέματα ηλεκτρονικής, σε θέματα κομπιούτερ, και θα τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει σε μια έρευνα για τις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, τις ηλεκτρονικές κάρτες γενικότερα, και τις περιπτώσεις του φακελώματος της ταυτότητας. Βέβαια, ο κύριος Σταμάτης Κούλουθρος, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε, κύριε Σταμάτη, που ήρθατε στην εκπομπή μας. Είναι ο κύριος Σταμάτης στην ΔΕΗ επί 33 χρόνια. Ασχολείται με την εφαρμογή των κομπιούτερ. Αν θέλετε μπορώ να τα εξηγήσω. Ναι. Έχει πείρα διδακτική, διδάσκει σε σχολές όπως την Κορέλκο και σε άλλες σχολές για την εφαρμογή των κομπιούτερ. Έχει βαθύ πίστη, φρόνημα του Έλληνα πολίτη που θέλει η πατρίδα μας να έχει μια υπερήφανη παρουσία μέσα στον σύγχρονο κόσμο, και μας είναι απαραίτητος, μια και έχει 33 χρόνια πείρα μέσα σε αυτή την ηλεκτρονική χρήση των καρτών, να μας δώσει πολύτιμες συμβουλές. Η Εκκλησία, ως γνωστόν, δεν ασχολείται μόνο με το λόγο στον άμβονα, ούτε ασχολείται μόνο με την ελεημοσύνη και με την ηθική διάπλαση των ανθρώπων. Η Εκκλησία αγκαλιάζει όλα τα προβλήματα των πολιτών, των πιστών και των απίστων, και θέλει πάντοτε να είναι χρήσιμη σε κάθε πρόβλημα το οποίο ανακύπτει. Από πολύ καιρό έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει ανησυχήσει τους Έλληνες και προπαντός και τους θρησκευόμενους, αλλά και τους μη θρησκευτικούς, θα λέγαμε, θρησκευόμενους και ζηλωτές της πίστεως, και τους αδιαφόρους. Ένα πρόβλημα του ηλεκτρονικού φακελώματος, ποιο μπορεί να συμβεί, να εφαρμοστεί μέσα στις ταυτότητες, να υπάρξει και με barcode ή και με άλλον τρόπο ένα φακέλωμα ηλεκτρονικό. Ομοίως απειλείται ένα φακέλωμα ηλεκτρονικό και στις διάφορες κάρτες που κυκλοφορούν, ομοίως και στις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, οι οποίες άρχισαν ήδη να μοιράζονται σε συνταξιούχους. Συγκεκριμένα στη Χαλκιδική και στη Σάμο μοιράστηκαν γύρω στις 37.000 τέτοιες κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως. Δεν ενημερώθηκε ο λαός, δυστυχώς, τι είναι αυτές οι κάρτες, ποια είναι τα θετικά του στοιχεία, ποια είναι τα αρνητικά του στοιχεία. Ούτε ίσως ενημερώθηκε ο λαός και προφανώς οι χριστιανοί, οι πιστοί, τι σημαίνουν όλα αυτά τα είδη των καρτών που κυκλοφορούν και έχουν κάποια θετικά και κάποια αρνητικά στοιχεία. Δεν θα μπορούσαμε ίσως να αποκλείσουμε τις κάρτες, αλλά δεν θα μπορούσαμε έστω να πούμε ότι αυτά είναι αρνητικά στοιχεία και πρέπει να τα αποφύγουμε. Δεν έχουμε λόγο εμείς οι Έλληνες πολίτες για τις μεταβολές, τις οικονομικοκοινωνικές που γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Γιατί μας προκατέλαβε και μάλιστα προεκλογικά το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφαλίσεως και μας είπε δίδονται οι κάρτες. Ποιον ενημέρωσε, με ποια στοιχεία, με ποιες ομιλίες, σε ποιον έδειξε τις κάρτες αυτές, σε ποιον είπε τι περιέχουν, και αν έχουν ύποπτα και απαράδεκτα στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατόν να δεχθεί ο Έλληνας πολίτης. Μήπως του είπε αν τον φακελώνουν, αν τον οδηγούν σε ένα άλλο ΕΚΑΜ. Αυτά δεν τα ακούσαμε, ούτε τα είδαμε γραμμένα, και πρέπει λοιπόν σαν Εκκλησία να δραστηριοποιηθούμε και να πούμε την άποψη την σωστή. Γι' αυτό η Εκκλησία πρέπει να είναι κοντά στο λαό και να αγκαλιάζει τα καθημερινά του προβλήματα. Δεν είναι προβλήματα μόνο πώς θα προσευχηθεί και να εξαγιαστεί. Πρόβλημα είναι και κατά πόσον θα παίρνει τη σύνταξή του. Με ποιον τρόπο, και αν θα πάρει και την δικαιούμενη αύξησή του. Πρόβλημα είναι εάν ζήσει
ως ελεύθερο άτομο, ως πρόσωπο μέσα σε μια κοινωνία και εάν δεν του χαρκεύσουν δεσμούς εξαρτήσεως, υποτέλειας, δουλείας σε κάποια κέντρα αποφάσεων. Η Εκκλησία λοιπόν έχει το λόγο της στα θέματα. Και καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Σταμάτη, τον Κούλουθρο, τον ειδικό επί των θεμάτων, και φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο για να δούμε τέλος πάντων τι έχουμε να πούμε σε αυτό το λαό που αγωνιά και περιμένει να ακούσει κάποιο υπεύθυνο λόγο. Τι είναι αυτές οι κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, τι είναι οι άλλες κάρτες, οι τόσες κάρτες που χρειάζεται κανείς ένα, λέγαμε, κυβότιο μικρό να τις κουβαλάει. Εκεί καταντήσαμε. Αντί να πλουστεύσουν τα πράγματα, τα κάνουμε πιο πολύπλοκα και πιο, θα λέγαμε, δύσκολη κάνουμε την ζωή μας. Κύριε Σταμάτη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας δώσετε τα φώτα σας σε αυτή την εκπομπή για να ωφελήσουμε τον Έλληνα πολίτη. Γενικά. Θα ήθελα να δώσω μια εικόνα στους τηλεθεατές, τηλεθεατές που παρακολουθούν την εκπομπή. Και να συμπληρώσω ή να διορθώσω ορισμένα πράγματα και στη λέξη ειδικός που είπατε, γιατί θα μπορούσα να πω ότι στα θέματα τα τεχνικά και στη σύγχρονη στα επιτεύγματα σύγχρονα της ηλεκτρονικής, ίσως τα παιδιά μας είναι οι τεκμηριωμένοι ειδικοί, γιατί από τον καιρό που ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχαν ούτε καν στην Αμερική αντίστοιχα πανεπιστήμια που να έχουν τους κλάδους αυτούς που ζούμε τώρα. Η πείρα μου είναι αυτή που μπορεί να τεκμηριώσει ορισμένα πράγματα, εφόσον ζούμε στο χώρο και σαν δουλειά, σαν επάγγελμα ασχολούμαι με θέματα καταχωρήσεων σε υπολογιστές ή ασχολούμαι με σύγχρονη τεχνολογία, και έτυχε πάρα πολλά χρόνια από τον καιρό που πρώτο βγήκαν οι υπολογιστές, ίσως που προκυκλοφόρησαν και στην Αμερική, να είχα την ευκαιρία μέχρι και σήμερα να ασχολούμαι με όλα τα μέσα της ηλεκτρονικής καταχώρησης μέχρι τα σύγχρονα λέιζερ, και σαφώς και μέσα στο δημόσιο, στο οποίο έχω αρκετά χρόνια υπηρεσία και εφαρμόζω και συστήματα ηλεκτρονικής αρχαιοθέτησης και παρακολούθησης, καθώς επίσης και στον σαν ελεύθερος επαγγελματίας και με μια εκπαιδευτική πείρα ή και σε σύμβουλος επιχειρήσεων έξω. Όσον αφορά τώρα το σημείο που θέσατε, το περί καρτών, σίγουρα εσείς θα έχετε όλοι το κουμάντο στο λόγο που λένε, και επειδή είναι κατά τη γνώμη πολύ διάστατο το θέμα, δηλαδή έχει νομική θέση, κοινωνική διάσταση, πολιτική διάσταση, εθνική διάσταση, θεολογική διάσταση, και σαφώς θα πρέπει να έχουμε μία ξεκάθαρη θέση απάνω στα θέματα της τεχνολογίας, για να μπορεί κάποιος που συντονίζει όλο το θέμα, όπως εσείς, να λάβετε τις κατάλληλες αποφάσεις ή σκέψεις ή τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από όλα τη συλλογή αυτών των στοιχείων. Έχει και κοινωνική διάσταση το θέμα. Είπα και εγώ κατά τη γνώμη μου σαφώς ότι έχει και κοινωνική και πολιτική και εθνική διάσταση. Μάλιστα. Αφορά και τον απλό συνταξιούχο του χωριού. Συμφωνώ. Εδώ έχω ένα θαυμάσιο άρθρο από τα Νέα που λέγει «Ταξίδι για τη σύνταξη». Πραγματικά πενώ τον αρθρογράφο αυτόν, τον δημοσιογράφο, γιατί έπιασε ένα ουσιώδες πρόβλημα. Ναι. Οδύσσια των ηλικιωμένων για να φτάσουν στην τράπεζα. Λοιπόν, ένας 90χρονος Αναστάσιος Παπαναστασίου, συνταξίουχος του ΤΕΒΕ, λέγει ότι είναι αναγκασμένος να πάει από τα βαγιά, από τα βάγια των Θηβών στη Θήβα για να εισπράξει στο εξής τη σύνταξή του. Δηλαδή και να κάνει διαδρομή πολλά χιλιόμετρα. Αυτό νομίζω ότι θα προκύψει καθοδόν στις ερωτήσεις που θα μου κάνετε για την ωφελημότητα ή σκοπιμότητα των καρτών, σε τι μπορούν να ωφελήσουν ή να βοηθήσουν. Για να δούμε όμως κάτι σαν προβληματισμό για να κάνουμε ένα ξεκίνημα. Λέγει λοιπόν αυτός ο Αναστάσιος Παπαναστασίου,
Γιατί να μην μου τα φέρνει όπως τόσα χρόνια τώρα ο ταχυδρόμος ή ο αγροτικός διανομέας τα χρήματα της συντάξεως? Αναρωτιέται λοιπόν και δικαιολογημένα. Με μπόρες, λέει, με άγρια χαράγματα, στα άγρια χαράματα, με βροχές και καταιγίδες, να παίρνουμε το λεωφορείο, να πληρώνουμε εισιτήριο 500 δραχμές μέχρι και 1500 δραχμές, να ξοδεύουμε τόσα να ταξιδεύουμε τόσα χιλιόμετρα, να πάμε με τα πόδια από τη στάση του λεωφορείου στην τράπεζα, να σταθούμε 2-4 ώρες όρθιοι στην ουρά και πολλές φορές να λέμε, μας λένε οι υπάλληλοι, περάστε την επόμενη μέρα. Μα καλά, δεν έχουν κουκούτσι μυαλό? Δικαιολογημένα προβληματίζεται λοιπόν ο κύριος Αναστάσιος Παπαναστασίου, 90 χρονών, τον έχει και φωτογραφία μάλιστα εδώ, και έρχεται και ένας άλλος, Γιώργος Μασούρας, του ΤΕΒΕ και αυτός συνταξιούχος, που μας εκφράζει την αγωνία του, το άγχος του και τον νέο τρόπο με τον οποίο θα εισπράττουν τη σύνταξη. Η συνάδελφή μας λέει στα γύρω χωριά που αριθμούν πάνω από 40 είναι υποχρεωμένοι να διανύουν μέχρι και 80 χιλιόμετρα. Και φυσικά παρουσιάστηκε αυτό ως εξυπηρέτησης και με ένα έγγραφο το οποίο στελεφερειπίν το, να πούμε, ένα ταμείο, το ΤΕΒΕ. Ένα ενημερωτικό σημείωμα, το παρόν ενημερωτικό σημείωμα να διαβαστεί προσεκτικά. Το διάβασαν οι αξιόλογοι αυτοί, θα λέγαμε, γέροντες, συνταξιούχοι, και πού καταλήγουν? Ενώ λέγει, διατείνεται αυτό το έγγραφο ότι είναι στην ευχάριστη θέση η υπηρεσία να σας πληροφορήσει ότι από τη σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου 1993, πληρωμή 1η δεκάτου 1993, η καταβολή θα γίνει με εφαρμογή ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος. Δεν θα στέλνονται πλέον επιταγές στα σπίτια με τον ταχυδρόμο που χτυπάει την πόρτα και δίνει μέσα στο σπίτι του δικαιούχου την σύνταξη που αναλογεί με επιταγή, αλλά θα πηγαίνει ο δικαιούχος στην τράπεζα ταξιδεύοντας χιλιόμετρα με τις αντικρότητες αυτές για να εισπράξει μια σύνταξη, δείχνοντας μάλιστα και τον ειδικό αριθμό μητρό. Επειδή με τις νόμεις πατέρα Μανουήλ, ότι πάτε σε μία εξειδικευμένη τώρα, ίσως που μας ενδιαφέρει περισσότερο, θα έλεγα ότι καλύτερα να μιλήσουμε από τεχνικής απόψεως για το λόγο που είμαι και εδώ. Γενικά για την έννοια κάρτας, η οποία καλύπτει τεράστιο χώρο, η λέξη κάρτα, και από εκεί και πέρα σαφώς αφορά και το θέμα της εξοδότησης. Το θέμα που θέλει, σίγουρα θέλει μια ανάλυση. Οφελημότητας, σκοπιμότητας. Εμείς πιάνουμε ένα ζωτικό πρόβλημα των ανθρώπων μας. Ναι, μήπως οι τηλεθεατές όμως θα επιθυμούσαν να ακούσουν περί καρτών σφαιρικά πρώτα. Βεβαίως. Και μετά να προχωρήσουμε στη λεπτομέρεια της ωφελημότητας ή σκοπιμότητας. Ξεκινούμε από ένα καυτό πρόβλημα. Σωστό, αυτό για να είναι. Δούμε πλέον την προέκταση. Το κάνετε για να δελεάσετε την προσοχή στο πλέον ενδιαφέρον θέμα. Ναι. Ελάτε λοιπόν, κύριε Σταμάτη, σαν ειδικός εσείς, στα πλαίσια φυσικά του δυνατού, του ανθρώπινου δυνατού, να μας βοηθήσετε σε αυτή την έρευνα. Μάλιστα. Υπάρχει μια καρτομανία. Ναι. Δεν κατακρίνει η Εκκλησία την επιστήμη, τον εξυγχρονισμό, την τεχνολογία. Ναι. Η Εκκλησία είναι πάντοτε υπέρ της προόδου. Πάντοτε ευλογεί τις εφευρέσεις και επικροτεί κάθε πρόοδο τεχνολογική. Μάλιστα. Εδώ φυσικά υπάρχει και ένα ερώτημα. Η κάθε τεχνολογική ανακάλυψη και η κάθε εφαρμογή ωφελεί? Αυτό, επειδή η δουλειά μου, σαν δουλειά και σαν ζωή ολόκληρη, ασχολούμαι με θέματα τεχνολογία, σαφώς και δεν είμαι εχθρός στην τεχνολογία. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε σίγουρα ότι κάθε τι το οποίο είναι καλό ή κάθε τι σαν εφεύρεση έχει δύο όψεις στο νόμισμα. Δηλαδή το ύψιστο αγαθόν του πλανήτη Γη λένε ότι είναι το νερό. Όχι, λένε ότι είναι, σίγουρα είναι κάθε έμβιον που υπάρχει στον πλανήτη Γη είναι το νερό. Σαφώς όμως το νερό μπορεί να γίνει και εγκληματικό όπλο. Μας. Αν κάποιον τον πιάσω με διαβίαση και τον βουτήξω μέσα σε μια γούρνα με νερό, θα πνιγεί. Δηλαδή το κάθε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την καλή έννοια και με την κακή έννοια. Όπως η ραδιενέργεια, η ραδιενεργά, τα ισότοπα και τα ρέστα. Αν το πάμε με μια καλή λογική, είναι για την στην ιατρική καταπόλεμηση όγκων. Και... Απ' την άλλη πλευρά, με την κακένεια, σαφώς μπορεί να είναι
διάσπαση ενέργειας, διαρροή ενέργειας, τα γνωστά προβλήματα που έχουμε. Και διάβαζα προσφάτως ότι εχθές ή προχθές έγραφε ότι τουλάχιστον άμεσα 800.000 παιδιά, παιδικού πληθυσμού, δεν μιλάμε για γέρους, έχουν μολυνθεί άμεσα από το Τσέρνομπιλ. Αυτές είναι οι χτεσινές ανακοινώσεις. Θέλω να πω λοιπόν με έμφαση. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Θέλω να πω με έμφαση και για το θέμα του καρτών τεχνολογίας, ότι κάθε πράγμα, γι' αυτό χρειάζεται αυτή η νυφάλια έρευνα και χωρίς φόρτιση σε καμία κατεύθυνση, ότι το κάθε πράγμα έχει δύο όψεις. Και ανάλογα πώς θα χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό είπα, ας μιλήσουμε σφαιρικά για τις κάρτες και μετά θα πάμε μεμονωμένα στην κάθε περίπτωση. Σε κάποιες εφημερίδες διάβασα πρόσφατα ότι οι ακτίνες λέιζερ που τις φοβούμεθα μας φλήξουν έχουν και άριστες εφαρμογές στην ιατρική, στην οφθαλμιατρία. Σαφώς και έχουν. Ναι. Στην οφθαλμιατρική. Ακόμα και σε καρκίνους και καρδιακές επεμβάσεις μπορούν να δώσουν μεγάλη ωφέλεια στην εφαρμογή. Όμως και στην πληροφορική, στα θέματα των υπολογιστών. Είναι λοιπόν σαν δίκοπο μαχαίρι που μπορεί και να κόψει ψωμί και να σφάξει. Σαφώς. Για να δούμε τώρα αυτό είναι το μήνυμα ουσιαστικά. Για να δούμε το τώρα στο θέμα που μας αφορά. Ναι. Που θέλουμε να προσφέρουμε κάτι συγκεκριμένο σαν πληροφόρηση στον λαό. Στις κάρτες. Υπάρχει μια καρτομανία και βλέπουμε κάποιους να κουβαλούν ένα τσαντάκι και μέσα να βάζουν πολλά είδη καρτών. Ποια είναι τα σπουδαιότερα είδη κάρτας, θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια. Τα είδη καρτών μπορεί να χωριστούν, να ταξονομηθούν πρώτον από πλευράς λειτουργικότητας, δεύτερον από πλευράς τεχνολογίας, τρίτον από πλευράς σκοπιμότητας. Ας πούμε με τη σειρά, από πλευράς λειτουργικότητας, μια κάρτα ανήκει η ταυτότητα. Οι περιβόητοι που λένε για τις νέες ταυτότητες, που θα είναι μια ενεργούς κάρτα και αυτή, ηλεκτρονική, είναι και η κάρτα της ασφαλιστική κάρτα. Επίσης είναι μια κάρτα, ένα είδους κάρτας και αυτή. Επίσης είναι οι πιστωτικές κάρτες, οι τραπεζικές κάρτες, οι κάρτες, οι τηλεκάρτες για τα τηλέφωνα, οι κάρτες υπηρεσιακές, οι κάρτες εισόδου-εξόδου σε μια υπηρεσία. Η σήμανση δηλαδή από την πόρτα της προσέλευσης της αποχώρησης υπαλλήλων. Επίσης υπάρχουν οι κάρτες ασφαλείας σε θέματα, σε κτίρια υψηλής ασφάλειας όπως είναι τα δοτικά κτίρια ή κτίρια γενικά υπουργείων, κάτι που χρειάζονται εξοδετημένα άτομα. Πραγματικά υπάρχει μια τέτοια καρτομανία, όπως υπάρχει και καταναλωτική κάρτα απλή, τελείως ορισμένης κατασκευής, όπως είναι οι σύγχρονες καταναλωτικές κάρτες. Στο εξωτερικό που αρχίζει να έρχεται και εδώ αυτή η μόδα, ορισμένα σούπερ μάρκετ, ότι θα δώσουν κάρτες και θα μπορούν να ψωνίσουν οι κάτοχοι κάρτας με αυτό. Δηλαδή θα η πώληση ή το να δικαιούσε να αγοράσει αυτό το σούπερ μάρκετ θα είναι μόνο με την κάρτα τη συγκεκριμένη που θα έχει το όνομα του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ και θα υπάρχει σήμαση απάνω σε αυτό. Αυτή είναι η μία ταξινόμηση. Η άλλη ταξινόμηση είναι από πλευράς τεχνολογίας. Από πλευράς τεχνολογίας έχουμε κάρτες. Μπορεί να είναι οπτικές κάρτες, μαγνητικές κάρτες, κάρτες με σήμανση μαγνητική λουρίδα πάνω που να είναι η μαγνητικής καταχώρησης λέιζερ και είναι δεκάδες τεχνολογίες. Υπάρχει κάρτα με μικρό τσίπα πάνω, δηλαδή μικρό κύκλωμα. Αυτές λέγονται και έξυπνες κάρτες μάλιστα, smart cards. Υπάρχουν κάρτες υπάρχουν ακόμα κάρτες και με μετάδοση σήματος FM. Έτσι. Σαν μικροπομπή οι οποίες δεν χρειάζονται καν να τις περάσει κανείς καμιά σχισμή μηχανήματος προκειμένου να ανοίξει μια πόρτα, ναι, κάτι για να μπει μέσα ή για να γίνει μια σήμανση του προσώπου, αλλά μπορεί να την έχει και στην τσέπη του ή του σακακιού ή οπουδήποτε στην από μέσα τσέπη και αυτή εκπέμπει σε μόνιμη κατάσταση ένα σήμα, μικροσήμα που ένας δέκτης
στην πόρτα εκεί που πάνε να μπει κανείς, κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Υπάρχουν εταιρείες, όλες οι διεθνείς εταιρείες της σύγχρονης τεχνολογίας υπάρχουν εδώ. Υπάρχουν, θέλω να πω λοιπόν, δεκάδες είδη καρτών, όπως επίσης και κάρτες με barcode. Κατά ανάγκη αυτές μπαίνουν σε σχισμοί και γίνεται αναγνώριση του προσώπου. Πάρα πολλά είδη. Αυτή είναι η δεύτερη ταξινόμηση, επειδή μου είπατε για είδη καρτών. Υπάρχει και άλλη ταξινόμηση φυσικά, που θα είναι σε σκοπιμότητα ή ωφελημότητα. Άλλη πάλι ταξινόμηση μπορεί να είναι σε κάρτες υποχρεωτικές και κάρτες προαιρετικές, αν θες παίρνεις κάποιο. Δηλαδή δεν με υποχρώνει κανείς να πάρω μια πιστολική κάρτα όπως την εθνοκάρτα. Αντίθετα, και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, υπάρχουν και οι κάρτες οι οποίες είναι ή θα είναι υποχρεωτικές, αν το πούμε σαν μορφή κάρτας, την ταυτότητα ή την κάρτα την ασφαλιστική. Εκεί θα υπάρχει υποχρεωτική τοποθέτηση. Συνεπώς, μία ταξινόμηση και σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν προαιρετικές, όποιος θέλει παίρνει μια κάρτα, και υποχρεωτικές, στην οποία υποχρεούσε είτε θες είτε δεν θες να πάρεις την κάρτα. Αυτή είναι μια γρήγορη σφαιρική εικόνα πάνω στο θέμα καρτών. Και μήπως θα είχατε την καλοσύνη να μας επιδείξετε κάποιες έτσι κάρτες από τις πολλές? Δυστυχώς είναι εκατοντάδες, αλλά από ό,τι μπορέσαμε να βρούμε, για να μπορέσουμε να τις μαζέψουμε πρέπει να δώσουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί υπάρχουν κάρτες που κοστίζουν και 10.000 η μία και 15.000 η μία. Τώρα δεν ξέρω αν η κάμερα μπορεί να δείξει. Ναι, θα το δείξει. Αυτή είναι μια κάρτα μιας εταιρείας, πλαστική κάρτα, η οποία έχει στα σήμαση έχει το barcode εδώ. Ναι. Υπάρχει δηλαδή κατάλληλο barcode reader που διαβάζει την αναγνώριση του προσώπου. Αυτή η κάρτα είναι κάρτα, έξυπνη κάρτα είναι αυτή που είναι με μικρό τσίπ. Τηλεκάρτα. Τηλεκάρτα είναι στη κατηγορία των έξυπνων καρτών, smart cards. Και έχει ένα τσιπάκι απάνω, δηλαδή ένα ηλεκτρονικό κυκλωματάκι. Αυτή που πιάσατε είναι η ίδια, ναι. Η ίδια. Απλώς έχω βγάλει το κάλυμα απ' έξω. Φαίνεται το τσιπάκι αυτό το μικρό. Το τσιπάκι από μέσα είναι αυτή η δίτσα μέσα. Ναι. Διώχνει το πολύ. Το απ' έξω αυτό το μπρούτζινο που έχει είναι οι επαφές που θα γίνει μέσα στο μηχάνημα. Αυτό ονομάζεται έξυπνη κάρτα γιατί δεν είναι απλή αναγνώριση, αλλά κάνει ταυτόχρονα και μία καταχώρηση. Συγκεκριμένα καταχωρεί τις μονάδες που κανείς παίρνει στο τηλέφωνο. Άλλου είδους κάρτα, πολύ γρήγορα να τις δείξουμε. Αυτή είναι μία κάποια τραπέζης. Σχεδόν όλες είναι ίδιες, είτε είναι credit, είτε είναι της εθνοκάρτα ή εμπορικάρτα ή οποιαδήποτε άλλη. Χαρακτηριστικό είναι αυτή η πλαστικοποίηση. Ανάγλυφα τα γράμματα και πίσω πάντα υπάρχει μία μαύρη λουρίδα. Αυτά τα πούμε σιγά σιγά σε τι μπορεί να χρησιμεύσουν. Άλλου είδους κάρτα, αυτή είναι, δεν έχει σημασία αν είναι ξένες. Εγώ έχω μερικές που είναι από άλλες χώρες, αλλά οι εταιρείες που κατασκευάζουν και μηχανήματα και κάρτες είναι Κινές, είτε είναι Αυστραλία, είτε Αμερική, οπουδήποτε. Αυτό είναι ένα driver license card. Μια άλλη κάρτα από το είδος που είπαμε, την κατηγορία supermarket. Μάλιστα. Ειδική κάρτα για ορισμένο, που κατευθύνεται σε ορισμένη αλυσό καταστημάτων. Αυτή επίσης μια άλλη πιστωτική κάρτα. Και υπάρχει και σε αυτή την γκάμα καρτών που είπαμε πάρα πολλές, υπάρχουν και μερικές, ας μπορέσουμε να πούμε, σούπερ κάρτες, όπως αυτή εδώ που είναι κάρτα, μάλιστα στο φως θα κάνει και ορισμένο ειρηνισμό απάνω. Δηλαδή, ναι. Αυτή είναι με λέιζερ καταγραφή. Τεράστιας χωρητικότητας. Προς στιγμής μπορεί να χωρέσει 4 εκατομμύρια bytes απάνω. 4 megabyte όπως λέμε στη γλώσσα. Και η οποία είναι αναλύωτη, διαφημίζεται. Δηλαδή μπορεί να κρατήσει αντοχή σε εφελκισμό χωρίς... μπορεί να σε νερό, με σε υγρασία και έχει και μια τεράστια αντοχή.
Αυτή μπορείς να εξηγήσεις στον λαό τι σημαίνει τόσα εκατομμύρια? Ναι, αυτό είπαμε τώρα, κάνουμε μια παρουσίαση γενική, γιατί το κάθε ένα από αυτά τα θέματα. Ναι. Καλά, στην ορολογία των υπολογιστών, όταν λέμε 4 MB, εννοούμε ότι χοντρικά μπορούν να καταχωρηθούν μέσα 4 εκατομμύρια χαρακτήρες. Όταν λέμε χαρακτήρες, είναι ή ένα γράμμα αλφαβήτου, αλφαβήτα γράμμα δεν λέω, ή ένας αριθμός, ή ένα κόμμα, μια τελεία, ένα αστεράκι. Κάθε σύμβολο δηλαδή, που θα λέγαμε παλιά, που μπορεί να δοθεί μέσω στη γραφομηχανή, σαν ένα χτύπημα, στη μαγνητική καταχώρηση κάθε τέτοιο σύμβολο, αλφαβήτου ή αριθμού ή οτιδήποτε, ονομάζεται χαρακτήρας. Συνεπώς τα 4 MB που λέγαμε που χωράει η κάρτα, ναι, είναι 4 εκατομμύρια γράμματα η χωρητικότητα. Φυσικά αυτή είναι μια κάποια χωρητικότητα. Οι πυκνότητες συνέχεια αλλάζουν σε παρόμοιο μέγεθος, παρόμοια διάσταση σήμερα με τη σύγχρονη ηλεκτρονική. Βλέπουμε τα CD στους υπολογιστές, όπου με μια διάσταση ή μια ακτίνα, μάλλον να πούμε, κύκλου 5 εκατοστών, ένας κύκλος αυτού του μεγέθους περίπου, χωράει ένα δισεκατομμύριο bytes. Ας πάρουμε μια εικόνα της δυνατότητας σύγχρονης τεχνολογίας. Υπάρχουν ορισμένες ανακοινώσεις στον ανταγωνισμό των διεθνή που γίνεται πάνω στα θέματα τεχνολογίας από μερικές ιαπωνικές εταιρείες, ότι συντόμως έχουν έτοιμες για να κυκλοφορήσουν δισκάκια παρόμοια μεγέθους 4 δισεκατομμυρίων χαρακτήρων. Θα ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα. Ναι. Έχουμε τόσο πολύ ανάγκη αυτές τις κάρτες? Τι μας υπόσχονται αυτές οι κάρτες να μας προσφέρουν στην καθημερινή ζωή? Εδώ υπάρχει μία, θέλετε να πείτε ότι πια, ας πούμε, η σκοπιμότητα ή η ωφελημότητα. Αυτό τώρα μπορεί να έχω τη δικιά μου άποψη ή μπορεί η άποψη να είναι κάπως αναλυτική, γιατί μπορεί η άποψη δικιά μου να μην μετράει. Δηλαδή, ίσως εγώ να δώσω μια άποψη δικιά μου να μην έχει τόσο σημασία. Μπορεί να το θέσουμε πιο φιλοσοφικά το θέμα, ότι κάθε τι το οποίο πάει να εφαρμοστεί, αυτό που ανέκαθεν φοβάμαι, μήπως στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα, κάθε τι που γίνεται, τουλάχιστον σε πολλά κράτη του εξωτερικού, οποιοδήποτε κάνει μια εισήγηση θα πρέπει να κάνει ένα, όπως το λένε οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, ένα feasibility study, δηλαδή μια μελέτη σκοπιμότητας. Θα κάνω αυτό το πράγμα, το οποίο θα κοστίσει πολύ, λίγο, δεν έχει σημασία, εκ το οποίου θα έχω αυτή την ωφελημότητα. Μάλιστα. Και θα το κάνω με αυτή την σκοπιμότητα. Συνεπώς, δικιά σας δουλειά είναι από όλα τις συλλογές που θα πάρετε, τις πληροφορίες, να διαγνώστε αν κατά πόσο υπάρχει ωφελημότητα ή σκοπιμότητα. Έλατε να ρυθμίσουμε μαζί, να δούμε αν υπάρχει τέτοια ωφελημότητα, να δούμε αν υπάρχουν, μετά από τα θετικά στοιχεία τα οποία περίπου τονίσαμε, ότι έχουν δυνατότητα να καταχωρήσουν πληροφορίες, να εξυπηρετήσουν βιβλιοθήκες, καταχωρήσουν ασφαλόκυρα, υλικά, επιστημονικά κλπ. Η ωφελημότητα, η σκοπιμότητα πάλι είναι ένα σχετικό πράγμα, γιατί από κάτι σημασία έχει ποιος ωφελείται. Δηλαδή, αν μπορέσω να σας πουλήσω κάτι το οποίο είναι άχρηστο σε εσάς, υπάρχει σκοπιμότητα, ωφελημότητας. Ωφελούμαι εγώ για τα λεφτά που θα βάλω στην τσέπη. Συνεπώς πρέπει να προσδιορίσουμε προς τα που πάει η ωφελημότητα. Θεωρείτε να το εξετάσουμε το θέμα ωφελημότητας από λαϊκή άποψη, δηλαδή από πλευρά του λαού, από πλευράς του κράτους, από πλευράς, έχει και αυτό μια ανάλυση. Μάλιστα. Γιατί προηγουμένως διαβάσετε κάτι σε ένα άρθρο μιας εφημερίδας, η οποία ανέφερε την ταλαιπωρία κάποιου γέρου 90 χρονών που έπρεπε να πάρει. Εγώ θα πω μια απλή λογική και από εκεί και πέρα στο διαρευνήσουμε. Μια και αναφέρατε συγκεκριμένα την κάρτα συνταξιοδότησης. Μάλιστα. Μέχρι τώρα ο συνταξιούχος, για να πάει να πάρει τη σύνταξή του, του έρχεται ένα χαρτί ή δεν του έρχεται κανένα χαρτί. Μια επιταγή στο σπίτι. Ναι, και απευθείας του πάνε και τα λεφτά. Δεν θυμάμαι σε ποιες περιπτώσεις είναι αυτές, σε ποιους συνταξιούχους. Στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ.
Σε άλλες περιπτώσεις. Και στο ΤΕΒΕ και σε άλλους. Ναι. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως γνωρίζω εγώ στη ΔΕΗ ή σε άλλους οργανισμούς, στη ΔΕΗ τότε κτλ. Πήγαινε μια επιταγή σπίτι, ταχυδρόμος, και ξεκινάει ο συνταξιούχος με την ταυτότητά του και την επιταγή την εισπράττει από την τράπεζα. Η κάρτα, θα το πάρουμε πολύ λαϊκή αντίληψη. Ο συνταξιούχος δεν θα αναγκαστεί να πάει πάλι σε μια τράπεζα να πάρει τα λεφτά του. Βεβαίως. Δηλαδή η κάρτα θα είναι ένα αυτόματο πράγμα. Μαγικό χαλί. Μαγικό, το οποίο ξαφνικά κάθε μήνα από ένα περίεργο παράθυρο μέσα στο σπίτι θα του έρχονται τα λεφτά. Δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω εγώ από τεχνικής απόψεως, σκοπιμότητας, ωφελημότητας της λαϊκής μάζας, ποια θα είναι η ωφελημότητα της διαφοράς από το να έχω την ταυτότητά μου, η οποία είναι μια μορφή κάρτας, είναι για την ταυτότητά μου, κάποια κάρτα. Δεν έχω ταυτότητα δικιά μας τώρα, τόσο μια ταυτότητα που την παίρνω, πάω στην τράπεζα, δείχνω την επιταγή την ταυτότητά μου και εισπράττω. Αν τυχόν, αυτό είναι θέμα προς διερεύνηση, η τυχούσα κάρτα συνταξιοδότησης είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή να μου έρθει η απόδειξη, να πάω στην τράπεζα για να εισπράξω, δεν έχει νόημα. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπω την ωφελημότητα της κάρτας στο θέμα του πολίτη, στο θέμα συνταξιοδότησης. Για να βάλουμε τα πράγματα, ναι, μέσα σε μια σειρά διερευνήσεως. Ναι. Ώστε να δούμε τώρα αρνητικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν και πρέπει να οφείλουμε να τα λάβουμε υπόψη. Και τα θετικά μπορεί να δούμε και στην άλλη εκπομπή, και θετικά, ναι, και αρνητικά επιπλέον. Στις διάφορες αυτές κάρτες, το κόστος φέρει πίν των καρτών. Όταν μίλησα για μελέτη σκοπιμότητος, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο πάσχει... Κόστος κατασκευής και λειτουργίας. Ναι. Όταν μίλησα για μελέτη σκοπιμότητος, στην οποία, όπως σας εξήγησα, είμαι και στο Δημόσιο Γρανάζι επί 33 χρόνια, το κόστος είναι σχετικό με την ωφελημότητα που θα προκύψει. Σαν κόστος, πριν δούμε, ή μια και είπα μια εικόνα της ωφελημότητας, το κόστος σας λέω επίσημα ότι θα είναι τρομακτικό. Και δεν θα το πω μόνο για τις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, αλλά για κάθε είδους κάρτα που φοβάμαι ότι όχι μία εκπομπή δεν θα μας πάρει. Για το δηλαδή, κράτος, εφόσον μας δεχτεί το κανάλι να πούμε, θα λέγαμε ότι για την πιο απλή κάρτα που αφορά, αυτό προσέξτε γιατί έχω προσωπική εμπειρία, επειδή ήμουν και στη ΔΕΗ, ήμουν στην Επιτροπή Έρευνας Αγοράς για εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου-εξόδου των υπαλλήλων. Συνεπώς, να δούμε συγκεκριμένα, ας πούμε, για το κράτος. Σας λέω την πιο απλή κάρτα. Για να πω για το κράτος, θα πω μια πολύ πιο ακρή και με μια πιο, πολύ πιο απλή κάρτα. Ναι. Και από εκεί και πέρα, συμπερασματικά, θα βγάλετε τα συμπεράσματα. Τι στοιχεία για το κράτος, η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. Συγκριτικά θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Ναι. Γι' αυτό θα ήθελα μια πολύ πιο απλή κάρτα να σας πω. Ωραία. Συγκεκριμένα στην έρευνα που κάναμε στην υπηρεσία και υπήρξαμε στην Επιτροπή Έρευνας, ναι, διαπιστώσαμε ότι για να υπάρχει μία δημοκρατική αντίληψη για να είναι για όλους τους υπαλλήλους, που η ΔΕΗ έχει 30.000 υπαλλήλους και για όλα τα κτίρια, πράγμα που φάνηκε εξ αρχής τελείως ασύμφορο, γιατί μιλάμε για γύρω στα 400 κτίρια. Εγώ είχα την εντύπωση, είχα πεισματικά επέμενα πάνω σε αυτό, ότι τα 20 δισεκατομμύρια για να καλύψουμε όλο το χώρο τον ελληνικό δεν θα μας φτάνουν. Μόνο στη ΔΕΗ. Μόνο σε ένα κράτος και μόνο για ένα είδους κάρτα που ήταν εισόδου-εξόδου προς τις, στην πόρτα για έλεγχο εισόδου-εξόδου των υπαλλήλων. Θα το τεκμηριώσω όμως, γιατί έχει μεγάλη αναγκαιότητα να το τεκμηριώσουμε. Όσο και να μας πιέζει ο χρόνος, να σας πω γιατί. Πρώτα-πρώτα για να μπει, εμπλέκονται πάρα πολλά θέματα, πατέρα Μανούλη, μέσα. Και γι' αυτό έλεγα ότι μήπως, αν ήταν σκόπιμο, θα μπορούσατε στο τραπέζι να έχετε καλέσει ακόμα και νομικούς και άλλους που να πάνε στο θέμα, οι δήμονες. Ναι. Διότι, για να μπει μια τέτοια κάρτα, πρέπει σαφώς να αναμορφωθούν όλοι, που λέω για την απλούστερη κάρτα, οι είσοδοι των κτηρίων, οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, μιλάγαμε για κάρτες μπάρας ή τουρνικέ. Τουρνικέ είναι
κυλιοδοκού, περιστραφωμένης κυλιοδοκού, όπως είναι τα εισιτήρια των τρένων κάτω. Αυτό όμως εμπλέκεται και σε πολλά άλλα αλυσωτά θέματα πυρασφάλειας, πυρανύχνευσης, τα οποία για ένα κτίριο, όπως είναι οι διάφορες θεριακές εγκαταστάσεις, 8 όροφους και 9 όροφους, όχι, χρειάζονται τεράστιες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια νομικά απαγορεύεται εγκλωβισμός στις πόρτες, αν δεν υπάρχει και χώρα διαφυγής, γιατί ξαφνικά γίνεται ένα blackout, κόβεται ο ηλεκτρισμός, δηλαδή, ή γίνεται ένα σεισμός. Ένα κόστος τόσο μεγάλο. Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι κάρτες δεν μπορούν νεκρά να λειτουργήσουν παρά μόνο σε ένα περιβάλλον δικτύου με υπολογιστές. Δηλαδή όλο αυτό θα πρέπει να δένεται σε ένα κεντρικό δίκτυο και μάλιστα φοβάμαι και σε μεγάλο υπολογιστή όπως εμάς το mainframe, δηλαδή το μεγαθύριο του υπολογιστή της ΔΕΗ ή παρόμοιων υπολογιστών, που να παρακολουθεί με τηλεπεξεργαστικό σύστημα όλες τις θηριακές εγκαταστάσεις. Συνεπώς θέλω να πω, και εσείς θα κάνετε τη σύγκριση, ότι για την απλούστερη κάρτα, γι' αυτό σας βασάνισα λίγο στο χρόνο, που είναι η κάρτα εισόδου, και ήταν τραγικά ασύμφορο. Ας αφήσουμε τις άλλες συνέπειες της καταργήσεως της ανταγματικής ελευθερίας. Κάναμε μια ταχύτατη αναφορά σε αυτό. Θα πούμε αυτά σε άλλη εκπομπή. Αν αναφέραμε μόνο για τις κάρτες εισόδου το τεχνικό μέρος και τα προβλήματα, νομίζω ότι μια εκπομπή δεν θα έφτανε μόνο για κάρτες εισόδου. Εγώ θέλω τώρα να σας προβληματίσω. Γι' αυτό θα ήθελα εντάχει όλες να τις σε μια άλλη βάση. Να πούμε τώρα τις κοινές κάρτες. Κάρτες, ας πούμε, αναλήψεως χρημάτων, πιστωτικές κάρτες κλπ. Αυτές ωφελούν τον παντοτέ τον κάτοχο, τον παραλήπτη. Τι κόστος έχουν για τον πολίτη? Αυτόματα και πάμε σε μία άλλη ταξινόμηση. Διάβασα σε ένα άρθρο, το χρήμα πεθαίνει, ζήτω η κάρτα. Εντάξει, να πεθάνει το χρήμα, αλλά συγκεκριμένα ωφελείται ο πολίτης με αυτή τη διαδικασία, με το να αντικαταστήσει, νομίζω να πλαστικοποιήσει το χρήμα. Στο άρθρο που λέτε εδώ είναι μάλλον απίθανο, δηλαδή όχι στο απότερο μέλλον, όχι στο εγγύς μέλλον, ούτε στο απότερο, το χρήμα είναι τραγικά δύσκολο. Δεν μπορεί να καταργηθεί, διότι για να καταργηθεί το χρήμα σημαίνει ότι θα αλλάξει όλος ο πλανήτης Γη. Πρέπει να καταργηθεί. Μα πώς το χρήμα, κοιτάξτε, για να λειτουργήσει μια κάρτα, πατέρα Μανουήλ, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια κεντρική τράπεζα πληροφοριών. Ας πάρουμε μια κάρτα πιστωτική. Λοιπόν, για να λειτουργήσει αυτό και να γίνει μια επαλήθευση της, ότι η κάρτα είναι πραγματική, θα πρέπει σίγουρα να μπει σε κατάλληλο μηχάνημα. Το ένα κατάλληλο μηχάνημα, αν είναι κάποιο μηχάνημα, ένα drive όπως λέγεται στην ορολογία, συνδεόμενο με κάποιο υπολογιστή, αυτό πάλι δεν μας λέει τίποτα. Γιατί αυτή τη στιγμή μια κάρτα πιστωτική μπορεί να κυκλοφορήσει σε όλη την Ελλάδα, για να μην πω αν οι τράπεζες διασυνδέονται με διάφορα υποκαταστήματα μόνο τον κόσμο, σαφώς θα πρέπει το σημείο εκείνο της ανάληψης, κατάθεσης ή πληρωμής κάτι που θα έχει αυτή την κάρτα θα πρέπει να συνδέεται με ένα ευρύτερο δίκτυο. Συνεπώς η λέξη κατάργηση χρήματος σημαίνει ότι πρέπει να καταργηθούν όλα τα μαγαζιά, όλες οι επιχειρήσεις, όλα τα μικρομάγαζα, όλα τα περίπτερα αν θέλετε. Δηλαδή είναι τελείως μία περίεργη αναφορά στο χρήμα πεθαίνει. Το χρήμα δεν μπορεί να πεθάνει. Πρέπει να βουλιάξει όλος ο πλανήτης Γη. Θα υπάρχουν οι προσωπικές συναλλαγές. Θέλω το εξής να μου πείτε. Έστω ότι πλαστικοποιούμε το χρήμα και παίρνει μια κάρτα ένας πολίτης. Μα δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή τα κοινόχρηστα με την κάρτα θα τα πληρώσουμε. Εν πάση περιπτώσει θα καταργηθεί ο περιπτεράς. Θα πάτε στο περίπτερο. Είναι δυνατόν ο περιπτεράς να έχει μηχάνημα υποδοχή μαγνητικής κάρτας, το οποίο να συνδέεται με κεντρική τράπεζα πληροφοριών, για το οποίο να κάνει αυτό που λέμε validation για μια εφημερίδα 150 δραχμές, αν αυτή η κάρτα είναι πραγματική ή όχι, και ανάλογα να γίνεται η καταχώρηση. Συνεπώς είναι μία. Μπορούμε να πούμε ότι το χρήμα δεν πεθαίνει. Να αναφέρουμε κάποιες περιπτώσεις που το χρήμα δεν μπορεί να πεθάνει. Έναν γιατρό τον καλεί στο σπίτι σου. Μπορεί να τον πληρώσει με κάρτα? Αυτό θα εμπλακεί με το θέμα του Medicare, που λέει μια κάρτα που αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Κάπου έχω μια κάρτα που είναι από εξωτερικό, αλλά με αυτή την έννοια θα είναι. Νομίζω έχουν ήδη όμως. Αυτή η κάρτα είναι Medicare. Κοινωνικής ασφαλίσεως, που να κάνω εδώ.
η οποία είναι σαν πιστωτική, φέρεται. Μπροστά έχει τα τυχόντα στοιχεία και πίσω έχει τη γνωστή μαύρη λουρίδα, όπως είναι ακριβώς μες στις πιστωτικές. Αυτό σαφώς θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των πάντων. Ο γιατρός αποκλείεται ερχόμενο σπίτι να κουβαλάει και μία βαλίτσα με ένα κομπιούτερ. Το οποίο κομπιούτερ να συνδέεται. Οπότε το κόστος λειτουργίας αυτών των συστημάτων είναι απίθανο. Για να το δέσουμε κάτι. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Αν κράτη όπως η Ιαπωνία που είναι κάθε αυτού τεχνολογίας κράτη και έχουν οι ίδιοι κατασκευάζουν, δεν έχουν εφαρμόσει ούτε συστήματα. Όχι. Δηλαδή συστήματα τέτοια αυτόματα που να δένουν ομπρέλα όλο ένα σύστημα σε όλο το κράτος, και τα πέντε πρώτα κράτη τα τεχνολογίας είναι και η Ιταλία. Από τις πρώτες στον κόσμο στην τεχνολογία δεν έχει εφαρμόσει. Δεν έχει εφαρμόσει κάτι σήμερα. Να δούμε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Ένας φωτιστής, δάσκαλος, καθηγητής, θα έρθει να κάνει μάθημα μουσικής, φιλολογικής κλπ. Πώς μπορεί να πληρωθεί αν ευχρημάτων? Είπα δεδομένο ότι θεωρείται τραγικά αστείο. Έρχεται να κάνει μια μπρίζα ένας ηλεκτρολόγος. Έρχεται κάποιος να κάνει ένα παράθυρο, κάποια δουλειά. Ή έστω. Θέλει να ξοφλήσει του λογαριασμού ΔΕ ή ΟΤΕ ή ΔΑΠ, κοινόχρηστε. Αυτό πώς μπορεί να γίνει με κάρτες. Με κάρτες. Έπειτα, να ψωνίσει κανείς ψηλικά. Μια πορτοκαλάδα. Ωραία, οριοθετούμε λοιπόν ότι είναι ένα παραμύθι το θέμα. Μια πορτοκαλάδα. Θα πας με μπαρκότ, με κάρτες να χρεωθείς. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι οι λεζάντες ή τα σλόγγαν των εφημερίδων ότι καταργεί το χρήμα. Ή έστω στη λαϊκή. Θα μιλήσει για τις λαϊκές. Εκεί όπως κοπεί. Αυτή ήταν μια ερώτηση. Προσέξτε, για να καταργηθεί το χρήμα, όπως σας τόνισα, πρέπει να καταργηθεί όλη η νοοτροπία του πλανήτη Γη, αφενός. Και μία άλλη πιο βαθιά θέση στοχαστική πρέπει να κάνουμε, ότι κατά ανάγκη πρέπει τα γνωστά συστήματα που γνωρίζετε για μικρομάγαζα, μεσαίους, μικρούς, περιπτεράδες, αυτά που είπα, ότι κατά ανάγκη πρέπει να καταργηθούν όλα. Δηλαδή, να υπάρχουν μόνο μεγάλα κέντρα διανομής αγαθών και να πει κανείς ότι δεν υπάρχουν περίπτερα, δεν υπάρχουν μικρομάγαζα, δεν υπάρχουν ιδιώτες επαγγελματίες, δεν υπάρχουν τίποτα, ούτε μαθήματα, ούτε τίποτα. Συνεπώς θα αποταθώ σε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ, αφού καταργηθούν τα πάντα, και αυτό θα συνδέεται με ένα κεντρικό σύστημα. Άρα λοιπόν το θέμα θέλω να πω. Αυτό έχει και κοινωνικές, οικονομικές, συνταγματικές. Αν θυμόστε στην εισαγωγή που μιλήσαμε, στην εισαγωγή που είπαμε, ότι το θέμα δεν είναι μόνο. Εγώ έχω μια τεχνική εικόνα για ό,τι τεχνικό θέμα μπορείτε να ρωτήσετε, λόγω εμπειρίας μπορεί και απασχολήσεώς μου. Σαν επάγγελμα μπορώ να σας πω. Και στη ματινά ερώτημα. Ένας κάτοχος μιας κάρτας, Φερρυπίν, εμπορόκάρτας. Δεν θα πληρώσει τόκο, δεν θα πληρώσει έξοδα μηχανογραφήσεως, έξοδα αποστολής, αλληλογραφίας, ενημερώσεως. Δηλαδή μόνο θα κερδίζει να έχει ένα ποσό χρημάτων που μπορεί να κάνει αναλήψεις, αν είναι cash card. Θυμάμαι καλά, γιατί κάπου χαθήκαμε τώρα με το άνοιγμα. Είμαστε στην ερώτηση που μου κάνατε, σκοπιμότητα ή ωφελημότητα της κάρτας. Είμαστε στο κόστος συγκεκριμένα. Σωστό. Από λαϊκής απόψεως, μία έξυπνη ερώτηση θα ήταν τι κέρδος έχω. Προς στιγμής, εγώ επειδή είχα κάρτες, μου είχαν στείλει και είχα πάρει κάρτες, σας λέω ότι υπάρχει κανένα όφελος από πλευράς οικονομικής. Διότι, αντίθετα... Πόσο μπορεί κανείς να... Μέχρι 36% τραπεζικός τόκος είναι σε μερικά. Πληρώνει τόκο και πόσο κεφάλαιο μπορεί να σηκώσει, πόσα χρήματα μπορεί να σηκώσει? Αυτό υπάρχει ένα πιστωτικό όριο, όχι δεν πληρώνει τίποτα. Υπάρχει ένα πιστωτικό όριο ανάλογα με τι επιφάνεια έχεις, οικονομική. Δηλαδή, παρουσιάσεις την τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα ή στην Εμπορική ή οπουδήποτε τα στοιχεία σου, μια απόδειξη πληρωμής, οτιδήποτε, και σου βάζει ένα πλαφόν, όπως λέγεται, ένα όριο πιστωτικό, και λέει ότι το πιστωτικό σου όριο να τα πληρώνεις μέχρι 300.000 να βάζεις πίστοση. Αργότερα μπορεί να γίνει ένα εκατομμύριο, δεν ξέρω ακριβώς τώρα γιατί δεν έχω. Το θέμα είναι όμως ότι από πλευράς οικονομικής το άτομο δεν έχει ουδέν όφελος. Κανένα όφελος παντελώς. Αντίθετα, έχει και τόκους. Θα σας πω αμέσως ποια ζημία είναι. Πρώτον, πηγαίνοντας σε πολλά μαγαζιά κάτω, καταστήματα στην Αθήνα, κάνουν τεράστιες ευκολίες στους καταναλωτές για λόγους ανταγωνισμού και κατανάλωσης.
Επίσης, δόσεις παρουσιάζουν, δίνουν. Αν κανείς πληρώσει αμέσως, έχει έκπτωση, η οποία κυμαίνεται καμιά φορά, πολύ μεγάλη έκπτωση υπάρχει πολλές φορές. Είναι 100% σίγουρο, αυτό το λέω γιατί έχω εμπειρία προσωπική από αυτό. Με κάρτα δεν έχεις έκπτωση. Με κάρτα αποκλείεται η έκπτωση. Και επιπλέον φορολογία τόκος. Είναι λογικό αυτό. Η φορολογία και τόκος είναι λογικό γιατί υπάρχει ο γνωστός τραπεζικός τόκος και κάτι επιπλέον. Θα υπάρξουν και έξοδα μηχανογραφικά. Μάλιστα. Δηλαδή, πως οι λογαριασμοί θα διακινηθούν από τον καταστηματά στην κάρτα, θα χρεωθούν στο μηχανογραφικό της τράπεζας. Επίσης αποστολής, κινήσεως λογαριασμού. Δηλαδή, σίγουρα είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλη επιβάρηση. Και μία άλλη ζημιά, κατά τη γνώμη μου, παρόλο τεχνικός, αλλά σαν που το έχω ζήσει το θέμα, έχω τη γνώμη απάνω σε αυτό. Ακριβώς όταν κρατάει κανείς το χρήμα, έχει την αίσθηση του χρήματος και κάπου κρατιέται. Όταν δεν πληρώνει κανείς εκείνη τη στιγμή, μπορεί να παρασυρθεί και να χρεωθεί με μεγάλα ποσά. Μάλιστα. Ήθελα το εξής τώρα να μας πείτε. Έστω ότι εφαρμόζεται η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, είναι εξυπηρέτηση σε αυτό? Δεν θα υπάρχει γραφειοκρατία παραλαβής, ανανέωσης των καρτών? Δεν θα υπάρξει πρόβλημα της προσελεύσης των πολιτών? Δεν θα έχουμε πάλι αράδα? Δεν ξέρω τι στοιχεία έχετε για το θέμα κοινωνικής ασφαλίσεως. Στις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, οι οποίες θα μοιάζουν σαν έχουμε μια οποιαδήποτε εδώ, ιστορική κάρτα. Μία φωτοτυπία, ναι, από την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, ναι, η οποία άρχισε να διανέμεται. Ναι. Έχει σταλεί στη Χαλκιδική και στη Σάμο γύρω στις 37.000 τέτοιες κάρτες κοινωνικής ασφάλισης. Και βλέπουμε εδώ ότι ακριβώς υπάρχει αυτός ο ΑΜΚΑ, μάλιστα, ο αριθμός κοινωνικού... Αριθμός Μητρώους Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Ναι, κοινωνικής ασφαλίσεως, και υπάρχει και με barcode σύστημα, ναι, και αριθμητικά. Φυσικά θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, να μιλήσουμε για την... Έχει και barcode, έχει και στυλιζαρισμένα γράμματα, όπως λέγονται, δηλαδή, που μπορεί να διαβαστούν και τα ίδια τα γράμματα που υπολογίζονται. Θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή για τις... για τη συνέπεια που έχει αυτό το barcode, που έχει ασφαλώς και τα τρία εξάρια. Για τον ΑΜΚΑ αυτό, που είναι ένας ενίος τοπεδινακωδικός αριθμός. Yeah. Ένα ενίο μητρό, αποκλειστικά εθνικό μητρό, που θα είναι και διεθνές μητρό σιγά σιγά. Yeah. Που μπορεί να οδηγήσει σε φακέλωμα, να οδηγήσει σε συνταγματικές... σε παραβίαση συνταγματικών ελευθεριών, του προσωπικού απορρίτου κλπ. Κλπ. Γιατί θα καταχωρίζονται πολλά στοιχεία, πολλές πληροφορίες σε αυτή την κάρτα. Αλλά θα επιδείξουμε αυτούς την κάρτα σε άλλη εκπομπή, να πούμε πιο λεπτομεριακά. Εγώ ρωτώ, αυτή η κάρτα δεν έχει προβλήματα ως προς την προσέλευση των πολιτών, αυτών των δικαιούχων να εισπράξουν μισθό, σύνταξη κλπ. Δεν θα έχει αράδα, δεν θα έχει συνωστισμό. Δεν θα έχει και εκτός των τραπεζών μια αράδα που θα κλείνουν και οι δρόμοι. Δεν θα έχει την ταλαιπωρία, όπως είπαμε πριν, των απλών αγροτών και συνταξιούχων της επαρχίας που θα ψάχνουν να βρουν πού είναι η υποκατάστημα Εθνικής Τραπέζης και σε 100 χιλιόμετρα να τρέχουν ακόμη να σπράξουν τη σύνταξή τους. Δηλαδή είναι δια μαγικής μεθόδου λύνεται το πρόβλημα και είναι η εξυπηρέτηση, ή είναι αυτό το οποίο δικαιολογημένα λέγουν αυτοί οι ευλογημένοι? Με ευχαρίστηση μας σας ανακοινώ με την ταλαιπωρία σας. Τι έχετε να πείτε σε αυτό? Υπάρχει μόνο εξυπηρέτηση? Όταν μιλήσαμε εξ αρχής για θέμα ωφελημότητας και σκοπιμότητας, εγώ έκανα μία ερώτηση απάνω σε αυτό το ερώτημα και είπα από ποια πλευρά τίθεται το θέμα ωφελημότητας. Αν το θέσετε πολίτη, από πλευράς πολίτη, με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει ούτε μία εξυπηρέτηση. Δηλαδή δεν βρίσκω το λόγο γιατί η πεθερά μου, η οποία μέχρι τώρα πηγαίνει στο υποκατάστημα και παίρνει τη σύνταξη, με την κάρτα τι θα αλλάξει? Θα πηγαίνει πάλι στο υποκατάστημα τραπέζες για να πάρει τη σύνταξη. Δεν βλέπω από πλευράς πολίτη ποια θα είναι ωφελημότητα αυτή τη στιγμή. Να δούμε σε ένα άλλο ερώτημα τώρα. Ναι. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι πλαστογραφήσεως, μιμήσεως, κλοπής των καρτών? Και τι συνέπειες μπορεί να έχουν αυτές οι ενέργειες? Έστω ότι πλαστογραφούν μια κάρτα.
μέσα σε μία εκπομπή. Και όχι μόνο κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, μία κάρτα, κάθε κάρτα, ας πούμε, ανάληψης χρημάτων. Ή μία άλλη κάρτα, εθνοκάρτα, που μπορεί να κάνει καταθέσεις και αναλήψεις. Το θέμα είναι ότι... Έστω ότι την πλαστογραφούν. Ή κλέβουν ναι. τον κωδικό αριθμό και φτιάχνουν με μία λευκή καρτούλα μόνο με τον κωδικό αριθμό, οπότε λειτουργεί όμοια και αυτή η κάρτα. Το θέμα είναι ότι θέσατε ένα βομβαρδισμό ερωτημάτων από την αρχή μέσα στα πλαίσια μιας εκπομπής όσο είναι αυτή, που ομολογουμένως για κάθε ερώτημα από αυτά θα ήθελε μία ολόκληρη εκπομπή για να λυθεί. Σας λέω όμως απλά και αν τυχόν για λόγους τεκμηριώσεως χρειάζεται μία ανάλυση, θα την κάνουμε όποτε εσείς νομίζετε, ότι στη σύγχρονη τεχνολογία δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην μπορεί να υποκλαπεί δυστυχώς. Κάπου διάβασα σε μια εφημερίδα ότι στην Γαλλία έγινε ένα μπλοκάρισμα του τερματικού, οπότε νεκρώθησαν όλες οι συναλλαγές. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο να γίνεται αυτό το μπλοκάρισμα. Οπότε να νεκρώνονται οι συναλλαγές, να πάει κανείς από το χωριό του να πάρει τη συνταξή του και να του πούνε έλα μετά από μια εβδομάδα ή μετά από μια-δυο μέρες για να... γιατί δεν έχουμε ή ρεύμα δεν έχουμε. Ή ρεύμα δεν έχουμε και δεν λειτουργεί το μηχάνημα ή δεν έχουμε... Προσέξτε, αυτό δεν χρειάζεται η δήμονα για να σας απαντήσει, γιατί αφορά κάτι παρόμοιο με το ιδιάριό σας καταθέσεων, πόσες τράπεζες έχουν online σύστημα. Αν τυχόν εκείνη τη στιγμή έχει χαλάσει το online ή το δίκτυο της γραμμής ή οτιδήποτε, σας λένε χάλασε το online, δεν μπορείτε να κάνετε ανάλυση κατάσταση. Με την ίδια έννοια, φυσικά αν εκεί αν ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα τηλέφωνο και να ζητήσει το υπόλοιπο λογαριασμό, είναι μια προσωπική εξυπηρέτηση. Με τις κάρτες, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ χειρότερα. Γιατί με την περίπτωση κατά την οποία, δίκτυο είναι γι' αυτό, ένα δίκτυο τηλεπεξεργασίας απάνω σε μια κεντρική τράπεζα. Αν τυχόν οτιδήποτε συμβεί και το δίκτυο σταματήσει, σαφώς νεκρώνουν τα πάντα. Επομένως δεν είναι απλό το πράγμα ότι θα έρθουν να μας σώσουν αυτές οι κάρτες, θα μας λύσουν τα προβλήματα, θα μας ασφαλίσουν από τις κλοπές, από τους ληστές στους δρόμους. Εάν πάει λοιπόν με cash card να ενεργοποιήσει το computer που είναι στο πεζοδρόμιο ή έστω κάτω σε ένα υπόστοιχο έξω από το κτίριο, δεν κρύβει αυτό κινδύνους ασφαλείας? Ή θα πάει τα λεφτά να τα πάει στην τσέπη και θα είναι σίγουρος ότι θα πάει στο σπίτι του? Σας είπα και πάλι, η σειρά αυτών των ερωτήσεων που θέλουν μία ανάλυση, τόσο τεχνική ή θέμα σκοπιμότητας. Τώρα μου είπατε για θέμα κλοπής. Δηλαδή, αν τυχόν έχουμε θέσει το θέμα ότι πρόβλημα... Αυτό πώς το τοποθετείτε το θέμα κλοπής? Δηλαδή, έναντι τι, έναντι του χρήματος? Έναντι ενός πτωχού που θα πάει να πάρει λίγα χρήματα και θα γυρίσει μετά στις τσέπες και ίσως και απειληθεί και να το σκοτώσει. Γι' αυτό εξαρχιστώνσα το θέμα, ότι θα είναι μόνο θεολογικό, ληστεία, αν το λέτε τα πλευρά αυτή, ή τεχνικό, ή κοινωνικό, ή πολιτικό. Ότι θα πούμε ακόμα και εθνικό. Ότι η ληστεία με την κάρτα. Γιατί την κάρτα δεν μπορούν να την κλέψουν και να σηκώσουν όλο το ποσό και να μείνει φτωχός. Ναι. Και ναι. να το πάρουν και το σπίτι μετά. Ναι. Και πού θα πάνε οι περιουσίες λοιπόν των πολιτών? Εάν οι οικονομικοί οργανισμοί, εβραϊκοί κυρίως, εβραϊκής προελεύσεως, έχουν το χρήμα στα χέρια τους και μας αγοράσουν, αφού θα αποθηκεύσουμε και τα σπίτια μας, αποθηκεύσουμε και οτιδήποτε έχουμε, όποιες περιουσίες, πού θα πάνε αυτές οι περιουσίες? Και σε περίπτωση και κλοπής, σε περίπτωση ας πούμε και υπερβάσεως του ορίου των αναλήψεων. Με συγχωρείτε, γιατί μου κάνατε βομβαρδισμό ερωτημάτων. Απανωτά, λένε. Θα ήθελα να πω, γιατί δεν ξέρω αν τυχόν το είδατε κάπου, ότι η τεκμηρίωση της κάρτας, της ωφελημότητας της κάρτας είναι και η κλοπή. Μπορούμε απλά να σκεφτούμε, χωρίς ιδιαίτερο στοχασμό για να κάνουμε ανάλυση, ότι με τον ίδιο τρόπο μπορούν να σου κλέψουν κάποιο χρήμα που κουβαλάει κανείς στην τσέπη του, το οποίο μπορεί να είναι 5, 10, 15 χιλιάδες. Αν λοιπόν μια κάρτα υπάρχει, ένα πιστωτικό όριο που μπορεί να πάει μισό εκατομμύριο ή ένα ή δεν ξέρω πόσο πάει αύριο, μπορεί άνετα να κλέψει κανείς την κάρτα. Και αν τυχόν είναι το cash card, το οποίο είναι έξω από μια τράπεζα, μπορεί, μπορεί και να σε σκοτώσει. Δηλαδή, γιατί η λογική είναι ότι η κάρτα, όποιος απολέσει την κάρτα, λέει, παρακαλεί το κάτοχο της κάρτας, αν την απολέσει, να ειδοποιήσει αμέσως τα κεντρικά υποκαταστήματα και από εκεί θα γίνει μια πληροφόρηση σε όλους τους φορείς, αν είναι ας πούμε επιστωτική κάρτα, ότι αυτή η κάρτα απολέστηκε, οπότε μην την δώσετε. Το ερώτημα φυσικά είναι ότι πρώτον, αν τη χάσει κανείς την κάρτα χωρίς να το ξέρει, μπορεί να τη χάσει χωρίς να το γνωρίζει. Δεύτερον,
Αν τη χάσει δεδομένη στιγμή ή αν του την κλέψουνε, πότε θα προλάβει να ειδοποιήσει όλους. Ναι. Και τρίτον, ότι κι αν σε σκοτώσει κάποιος, δηλαδή σαν κλοπή, γερή κλοπή, αντί για 5.000 ή 10, μπορεί άντα να πάει κασκάρτ και να αδειάσει όλο το ταμείο που είναι εκεί με την κάρτα σου. Και οπότε δεν στέκουν αυτές οι αιτιολογίες ότι λύνονται τα προβλήματα, ότι είναι σωσίες, δηλαδή μεσιανικές κάρτες που θα μας λύσουν τα προβλήματα όλα. Όχι, αυτό είναι ένας μύθος. Προσπαθήσαμε λοιπόν σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ έρευνα. Βέβαια σήμερα, όσο μας πήρε ο χρόνος, προβληματιστήκαμε και αφού θέσαμε ένα γενικό θέμα, οι ηλεκτρονικές κάρτες και ταυτότητες είναι εξυγχρονισμός ή είναι απειλή. Σε αυτό το ερώτημα προσπαθήσαμε να δώσουμε μια μικρή σύντομη απάντηση, εξειδικεύοντας όσο μπορέσαμε, είπαμε μερικά πράγματα, και σήμερα φυσικά είδαμε ότι είναι ένας μύθος αυτή η καρτομανία, ότι δεν είναι όλα σωστά αυτά τα οποία μας λένε, ότι είναι μια εξυπηρέτηση, ότι είναι μια βοήθεια, μια ελπίδα. Κρύπονται και πολλοί κίνδυνοι και πολλές, θα λέγαμε, παγίδες υπάρχουν που πρέπει να προσέξουμε. Σήμερα είδαμε μόνο κάποια θετικά και αρνητικά στοιχεία των ηλεκτρονικών καρτών ταυτοτήτων. Είναι ένα πρόβλημα καυτό. Ήδη δόθησαν 37.000, περίπου 40.000 τέτοιες κάρτες κοινωνικής ασφάλισης. Ήδη προανεγγέλθη ότι από 1 Νοεμβρίου και οι άλλοι συνταξιούχοι θα τρέχουν στις τράπεζες να εισπράξουν τη σύνταξή τους με άλλο σύστημα, με έναν AMCA, με έναν ενιαίο κωδικό αριθμό. Αυτό φυσικά έχει κάποιες συνέπειες που πρέπει να τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Μένει να δούμε λοιπόν τις κάρτες ταυτότητες ως κοινωνικό και ηθικό πρόβλημα, τις κάρτες και ταυτότητες τις ηλεκτρονικές ως πρόβλημα φακελώματος και παραβίασης των συνταγματικών ελευθεριών, και να δούμε και τις κάρτες ταυτότητες γενικά σαν κίνδυνο σφραγίσματος αντιχρίστου. Θα είχατε την διάθεση, κύριε Θαμάτη, να έρθετε πάλι να συζητήσουμε αυτές τις όψεις του θέματος? Και γιατί μην... τώρα στην ουσία κάναμε ένα άνοιγμα. Και να μην είχα τη διάθεση τα θέματα που ήταν βομβαρδισμός ερωτήσεων, που ουσιαστικά κανένα δεν αναλύσαμε, κάναμε απλώς νήξεις σε όλα τα θέματα, και πράγματι ήταν τραγικά δύσκολο το να απαντηθεί με ένα απλό ναι ή όχι ένα ερώτημα έστω που θέσατε, ένα απ' όλα. Πραγματικά το κάθε ερώτημα από αυτά που θέλει μια σοβαρή τεκμηρίωση για να ικανοποιηθεί και ο ακροατής. Ας ελπίσουμε λοιπόν, ναι, ότι και με την άδεια και την δυνατότητα που θα μας δώσει το κανάλι, το οποίο το επενδύουμε για την ευπρέπεια του λόγου, για την δυνατότητα αναπτύξεως όλων των πλευρών μιας αλήθειας, ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε τουλάχιστον σε 2-3 ακόμη εκπομπές πιο ειδικευμένα, και συγκεκριμένα να δούμε στην επόμενη εκπομπή τις κάρτες και ταυτότητες τις ηλεκτρονικές αυτές σαν κοινωνικό και ηθικό πρόβλημα. Και μετά να πιάσουμε το σαν πρόβλημα ηλεκτρονικού φακελώματος και παραβίασης των συνταγματικών ελευθεριών που αφορούν τον κάθε πολίτη. Γιατί μας τάζουν μια μεσιανική εποχή κάρτες που στο κάτω-κάτω μπαούλο θέλαμε να κουβαλάμε τις τόσες πολλές κάρτες. Και θα μπερδευτούμε ποια κάρτα εδώ, ποια κάρτα εκεί, ποια κάρτα εκεί, ποια κάρτα εκεί. Μας έχουν ζαλίσει με τις κάρτες. Να έχεις το πορτοφολάκι σου, κάμια 5-10 πεντοχιλιαράκια και κάνεις τις εναλλαγές σου. Τόσες κάρτες. Παρά τα θετικά τους τα λίγα, νομίζω, στοιχεία, κρύβουν πολλά αρνητικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε. Σας παρακαλέσουμε λοιπόν και εσάς, κύριε Σταμάτη Κούλουθρε, και το κανάλι να μας δώσει την δυνατότητα να ασχοληθούμε ειδικευμένα, να φέρουμε και νομικούς και άλλους επιστήμονες για να δούμε συγκεκριμένα λοιπόν τι έχουμε να ωφεληθούμε. Και τις σκοπιμότητα και ωφελημότητα να την κρίνετε εσείς, εμείς απλώς μόνο ή όποιος άλλος φέρετε, θα σας δώσουμε τεκμηριωμένα τα στοιχεία τα οποία θα μας ερωτήσετε. Λοιπόν, το ερώτημα μας μένει και θα το συνεχίσουμε να το διευθύνουμε. Οι ηλεκτρονικές κάρτες και ταυτότητες είναι εξυγχρονισμός τον οποίο επιθυμούμε, ή μήπως είναι και απειλή, και κυρίως είναι απειλή? Αγαπητοί τηλεθεατές, θα συνεχίσουμε, θα διευθύνσουμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.